Το ερώτημα είναι για τους αδερφούς μας που είναι Ορθόδοξοι και ζουν σε χώρες προτεσταντικές, όπως είναι η Γερμανία ή και παπικές. Η Γερμανία έχει και παπικούς. Ή σε άλλες χώρες που είναι ενδεχομένως και άλλες θρησκείες. Οφείλουμε και ωφελεί να τους λέμε ότι είναι σε πλάνια, να τους το λέμε ευθέως. Ή δεν πρέπει να μιλάμε. Αν αγαπάμε, θα πρέπει να μιλάμε. Έτσι, και να κάνουμε προσευχή, να μας φωτίζει ο Θεός πώς πρέπει να το πούμε το κάθε τι, έτσι, την αλήθεια, και να μην σιωπούμε. Βλέπετε, οι Απόστολοι πήγανε μέσα σε ανθρώπους ημιάγριους ή και τελείως άγριους. Και δεν φοβήθηκαν τις συνέπειες, που ήταν οδυνηρότητες βέβαια, ήταν τελικά θάνατος και πολλές φορές βασανιστικότατος θάνατος. Οφείλουμε από αγάπη, λοιπόν, να λέμε την αλήθεια. Αλλά βέβαια να είμαστε και εμείς καταρτισμένοι, να γνωρίζουμε ποια είναι η αλήθεια, έτσι ξεκάθαρα, και να έχουμε και την ορθή ζωή. Να μην πάμε για μαλλί που λέμε και βγούμε κουρεμένοι, όπως λέει ο λαός. Δηλαδή, να μην πάμε να βοηθήσουμε τους άλλους και εν τέλει να βλαστούμε. Αντί να βοηθήσουμε τους άλλους, να βλαστούμε από την συναναστροφή με τους άλλους. Γι' αυτό χρειάζεται πρώτα η κάθαρση. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, πρώτον φωτιστήμε και ήτα φωτίσε. Πρώτα να φωτιστείς εσύ και μετά θα φωτίσεις και τους άλλους. Μην βιάζεσαι να κάνεις το δάσκαλο. Δεν πρέπει να γινόμαστε εύκολα δάσκαλοι των άλλων. Αλλά μία απλή κουβέντα μπορούμε να την πούμε, έτσι, ότι αυτό ας πούμε είναι λάθος, είναι πλάνη, είναι ψέμα αυτό που πιστεύεις. Υπάρχουν λαοί, ας πούμε, που πιστεύουν στη μετεσάρκωση, μετεψύχωση. Αυτό είναι πλάνη, δεν υπάρχει. Οι ψυχές δεν προϋπάρχουν, ούτε μετά θάνατον, ας πούμε, ο άνθρωπος, η ψυχή του πηγαίνει σε ένα ζώο, σε ένα φυτό, όπως λένε αυτοί. Έχει κύκλους. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Μια φορά ο άνθρωπος γεννιέται και μια φορά πεθαίνει. Και μετά, βέβαια, έρχεται η κοινή ανάσταση. Η κοινή ανάσταση των σωμάτων, τα οποία σώματα, η κάθε ψυχή θα βρει το δικό της σώμα και θα συναποτελεστεί ο άνθρωπος, ο αναστημένος άνθρωπος, με την διαδικασία που θα κριθεί με βάση αυτά που μας λέει η πίστη μας. Αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα λέμε. Να γίνουμε όλοι διδάσκαλοι, έτσι, επίσημοι της Εκκλησίας, το οποίο θέλει και καταρτισμό και θέλει, όπως είπαμε, και υψηλή πνευματικότητα. Αυτά και για αυτή την απορία. Είναι πολύ μεγάλο λάθος, έτσι, να λέμε ότι και αυτοί έχουν, ας πούμε, ένα κομμάτι της αλήθειας. Δεν έχουν αλήθεια. Δεν έχουν καμία αλήθεια. Και αυτές οι αρετές τους δεν είναι αρετές, λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος. Οι αρετές των αιρετικών δεν είναι αρετές. Μια αλήθεια που έχει μέσα και μικρόβια, έχει και πλάνη, πώς είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Μπορεί να έχει κάποια ψήγματα αληθείας, αλλά δεν είναι αυτό που σώζει τον άνθρωπο. Αν θέλει να σωθεί, ο οποιοσδήποτε που είναι σε άλλη πίστη, σε άλλη θρησκεία ή σε άλλη εκδοχή εντός εισαγωγικών λέξη του χριστιανισμού, που δεν υπάρχει άλλη εκδοχή, όλες οι άλλες εκδοχές είναι αιρέσεις. Μόνο η Ορθοδοξία είναι αληθινή. Η χριστιανός είναι ο αληθινός χριστιανισμός. Όλοι αυτοί, αν θέλουν να σωθούν, θα πρέπει να έρθουν στην Ορθοδοξία. Αυτό δεν είναι υπερηφάνεια, να το πούμε. Ούτε τους κάνουμε κανένα κοινωνικό αποκλεισμό, όπως λένε και διάφοροι τέτοιοι φιλοσοφούντες, έτσι. Τους λέμε την αλήθεια από αγάπη, όπως και ο Κύριος είπε ξεκάθαρα, ότι εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή. Δεν είπε απλώς εγώ είμαι η ζωή, υπάρχει και άλλη ζωή και άλλος που μπορεί να έχει ζωή, ή εγώ είμαι αλήθεια, υπάρχουν και άλλες αλήθειες, ή εγώ είμαι ένας δρόμος και υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, όπως λένε δυστυχώς σήμερα οι αιρετικοί οικουμενιστές, μεταξύ των οποίων δυστυχώς και οι ορθόδοξοι κληρικοί και οι υψηλόβαθμοι κληρικοί τα λένε αυτά. Ότι όλοι οι δρόμοι, λένε, τελικά όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι που πάνε στον ένα Θεό. Είναι ψέμα αυτό. Τεράστιο ψέμα.
Και αυτό είναι έλλειψη αγάπης σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πλανηθεί, που είναι στις αιρέσεις, όπως είναι οι Προτεστάντες. Οφείλουμε να τους πούμε την αλήθεια, ότι δεν είστε στον δρόμο που πάει στο Θεό και στη σωτηρία. Έχετε πάρει λάθος δρόμο. Όσο και αν σας λένε ότι είστε χριστιανοί, δεν είστε χριστιανοί που πιστεύουν στον αληθινό Χριστό. Έχετε έναν φανταστικό Χριστό που δεν υπάρχει και πιστεύετε. Έναν ανύπαρκτο Χριστό. Και φυσικά δεν μπορείτε να σωθείτε εκεί. Και απόδειξη είναι αυτό το περιστατικό με το οποίο αρχίσαμε την ομιλία, έτσι, όπου ο πλανημένος εκείνος ψευδομεσσίας, πάστορας, Προτεστάντης, δεν μπόρεσε να κάνει ούτε ένα θαύμα, εισαγωγικό είναι λέξη, ούτε μια θεραπεία, γιατί εμποδίστηκε από τις προσευχές των Ορθοδόξων και τις παρακλήσεις της Παναγίας που έκανε. Υπάρχει αυτό το δόγμα σήμερα που κυκλοφορεί πάρα πολύ και ακούγεται πολύ ωραία από κάποιους, έτσι να έχουμε ειρηνική συνύπαρξη, λέει, με τις άλλες θρησκείες. Ο χριστιανός ποτέ δεν χτυπάει, ποτέ δεν επιβάλλει με τη βία την πίστη του. Τι μας λέτε τώρα, δεν είναι σαν να μας κατηγορείτε ότι εμείς πάμε με βίαιο τρόπο να επιβάλλουμε την πίστη μας στους άλλους. Κάθε άλλο. Οι άλλοι χρησιμοποιούν τα όπλα για να επιβληθούν και να επιβάλλουν την πλάνη τους στην Ορθοδοξία. Και το έχουμε δει αυτό συνεχώς. Και το βλέπουμε συνεχώς. Έτσι, ποτέ οι Ορθόδοξοι δεν πήραν τα όπλα, να επιβάλλουν με τα όπλα, με τη βία, με τον πόλεμο, την πίστη τους. Ενώ αντίθετα, βλέπουμε, ο μεθανισμός έτσι έχει το τζιχάτ, τον ιερό πόλεμο. Και σου λέει ότι πρέπει να διαδώσεις την πίστη σου με τα όπλα. Και ένας που, ας πούμε, αντιστέκεται, είναι άπιστος, θα πρέπει να εξολοθεύεται. Λοιπόν, αν θέλουν να πούνε για ειρήνη, σε αυτό να το πούνε, όχι σε εμάς. Εμείς οφείλουμε να τους λέμε ότι είστε σε πλάνη, αλλά τίποτε περισσότερο. Θα τους αναγκάσουμε να έρθουν στην αλήθεια με τη βία. Πότε δεν το έκανε η Ορθοδοξία αυτό. Άρα όλο αυτό είναι εκ του πονηρού. Γιατί, για να μας πούνε τελικά, μην κάνετε την αποστολή. Γι' αυτό διαδίδεται αυτή η ιδέα της ειρηνικής συνύπαρξης με τις άλλες θρησκείες. Εμείς ποτέ δεν φέρνουμε ταραχή. Ο χριστιανός όπου πάει, φέρνει ειρήνη. Εμείς σκορπίζουμε την ειρήνη. Και τότε βοηθάμε πραγματικά στην ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων όταν τους φέρουμε όλους την αλήθεια που είναι η Ορθοδοξία. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τι ακούμε και τι αποδεχόμαστε από αυτά που ακούμε. Γιατί σήμερα οι μέρες μας είναι πολύ πονηρές. Και διαδίδονται πράγματα τα οποία ακούγονται ωραία, αλλά δεν είναι καθόλου ωραία, είναι πολύ πονηρά. Έτσι, ο διάβολος με πολύ πονηρό λεξιλόγιο διαδίδει σήμερα τις ιδέες του. Και θέλει να φημώσει τους χριστιανούς να πάψουν να μιλάνε για την αλήθεια, για τον Χριστό. Να αφήσουν όλους τους πλανεμένους στην πλάνη τους. Μα δεν έκαναν έτσι οι Απόστολοι. Αν έλεγαν και οι Απόστολοι να έχουμε ειρηνική συνύπαρξη με τους ειδωλολάτρες, κανείς δεν θα μιλούσε για τον Χριστό. Και μέχρι σήμερα εμείς οι Έλληνες θα είμαστε ειδωλολάτρες. Θα κάναμε μέχρι σήμερα ανθρωποθυσίες. Όπως γινόντουσαν στην αρχαία Ελλάδα. Τέτοια πράγματα φοβερά. Αυτό και γι' αυτή την ερώτηση.